γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ επί του πιεστηρίου, είναι Δευτέρα, 11 Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μάκη Κουρή. Καλησπέρα για την εβδομάδα. Και βέβαια δημοσιογραφική κυρίως συντροφιά και όχι μόνο, όπως κάθε Δευτέρα να δούμε την επικαιρότητα, που είναι πλούσια αν και έχουμε 11 Ιουλίου. Ο Ιούλιος έτσι και αλλιώς θα είναι ένας καυτός μήνας που θα έχει εξελίξει όπως, όχι όπως ο περσινός. Δεν θα είναι όπως ο περσινός. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πεινάσουμε ούτε αυτόν τον Ιούλιο. Ματιάσει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Άρη τον Ραβάνο, πολιτικό συντάκτη από το Βήμα. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Ο Τρίτον Καψόχα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τρίτον, και από μένα. Αρχισυντάκτης του οικονομικού στη Real News. Ο Κώστα Κουλακίδα, πολιτικό συντάκτη στην Αυγή και στη Huffington Post. Καλησπέριζουμε τη μοναδική κυρία της παρέας, τη Τζόρτζια Κοντράρου. Καλώς ήρθες, Τζόρτζια. Και ο κύριος Μάκης Ποδαμιάνος, ο μοναδικός μη δημοσιογράφος της παρέας, οικονομολόγος, τέος ανώτερος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε και εσείς στην συντροφιά μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα βέβαια είναι ανοιχτά για εσάς, το 210-34-89-008, για ό,τι θέμα θέλετε να θέσετε εδώ στην κουβέντα μας. Και να ξεκινήσουμε, Μάκη, να δούμε την ειδησιογραφία την τελευταία, τη φρέσκια, να μας πεις έτσι, τι έχεις εσύ και να μας πούν και οι συνάδελφοι τι έχουν, γιατί κουβαλάνε και αυτοί το ρεπορτάζ μαζί τους. Καταρχήν με τα εργασιακά, οι πληροφορίες λένε ότι το ΔΝΤΟΥ επιμένει στα σκληρά μέτρα. Αύριο ο κ. Κατρούγκρας έχει μια συνάντηση με όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους φορείς αγοράς, τις εργασίες, οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματίες, το ΣΕΤΕ. Οι πληροφορίες λένε ότι όλοι είναι εναντίον αυτών που ζητάει το ΔΝΤΟΥ. Και οι βιομηχανοί. Ναι. Όχι μοναδικές απολύσεις. Δηλαδή οι βιομηχανοί μαζί με την ΚΕΣΕ θα ζητήσουν το ίδιο πράγμα. Όχι ανταπεργία. Ναι. Όχι μείωση κατάρριξη του 13ου και 14ου μισθού. Ναι. Όχι μείωση μισθού. Και εκεί ελπίζει η κυβέρνηση ότι μπροστά σε αυτό το μέτωπο το ΔΝΤΟΥ. Εκεί μετά ζητάνε όλοι μαζί, αυτό θέλω να πω. Μετά ζητάνε όλοι μαζί. Ναι. Και οι πληροφορίες λένε ότι η κόντρα στο ΔΝΤΟΥ είναι οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Βέβαια, ότι δικαιολογούν μάλιστα τη στάση του αυτή ότι θέλουν να τα μαζέψει να φύγει το ΔΝΤΟΥ. Από την μεριά στο Eurogroup που είχαμε σήμερα, αυτές τις συνεδριάσεις, έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο του Νότου. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Και μάλιστα ο πρώτος που μίλησε ήταν και ο Τσακαλώτος, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πάρουμε κυρώσεις εναντίον της Ισπανίας και Πορτογαλίας με το έλλειμμα που έχει. Και στην ίδια γραμμή ήταν και η Ιταλία και η Γαλλία. Μάλιστα. Οι άλλοι όμως. Που έχουν τα λεφτά. Είναι το αυτόματο. Είναι γι' αυτό έχουν χωριστεί στα δύο. Επομένως δεν μπορούν να πάρουν ομόφωνη απόφαση. Μάλιστα. Σωτήρης τα ξέρει καλύτερα αυτά. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά βέβαια. Από την άλλη μεριά έχουμε εδώ τον εκλογικό νόμο που τις 19 με 20 και 20 Ιουλίου θα πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Τελειώνει στην Επιτροπή Θεσμών, στην Επιτροπή η συζήτησή του. Θα μας τα πει ο Κώστας Πουλακίδας που έχει ζεστό ρεπορτάζ. Έχει και ακόμη πιο ζεστό, τώρα θα μας πει. Επίσης με τις άδειες τηλεοπτικές είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Χαρδίας, τα ξέρει καλύτερα η Τζόρτζια, που δεν δέχεται τις αισθάσεις, απέρριψε όλες τις αισθάσεις για τη συνταγματικότητα της διαδικασίας. Άρα προχωράει κανονικά η διαδικασία έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει καμιά αναστολή στη διαδικασία. Επίσης, για την παροχή των νέων τηλεοπτικών αδειών, έτσι, μια διαδικασία η οποία θα κορυφωθεί. Τα 3 εκατομμύρια, αυτό κρίθηκε. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τα 3 εκατομμύρια. Έχει ακόμα πράγματα να κρυθούν, αλλά αυτά καθυστερούν νομίζω. Θα κρυθεί επί της ουσίας η διαδικασία. Ναι, αλλά αυτά θα καθυστερήσουν νομίζω λιγάκι το επί της ουσίας. Ναι, νομίζω. Θα βγει απόφαση περίπου το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όταν πιθανότατα θα έχουν δοθεί και οι αδείες. Βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ναι, ναι. Μετά τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Γαλμπρέθ, και βιβλίο ετοιμάζει να βγει ο κ. Χαρδούβελης. Και μάλιστα ένα δημοσίευμα παραπολιτικό που έχει τα νέα σήμερα, μιλάνε ότι έχει 6 ημερολόγια γεμάτα σημειώσεις. Τι λες. Το ερώτημα θα είναι, θα πρέπει να ανησυχεί ο κ. Σαμαράς, ο κ. Βενιζέλος, θα τα πει όλα, θα πει τον Νοέμβριο γιατί δεν υπογράφηκε η αξιολόγηση. Μάλιστα. Είχε μπει, αν θυμάσαι, Σωτήρη, ότι ζητούσαν πλεόνασμα 4%. 4%. 4,5%.
Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπήρχε σήμερα η παρουσία του κ. Στουρνάρα στη Βουλή, για την οποία θα μας πει ο Κώστας Πουλακίδας, και υπήρχε και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Ναι. Σε ένα ταξίδι έτσι αστραπή στην Κύπρο. Είχε επίδημος δημότης της Μόρφου. Μόρφου. Ναι. Και μεταξύ των άλλων είπε ότι η στρατηγική κατοχή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί όνειδος. Και έθεσε ξανά το θέμα ότι δεν μπορεί να υπάρχουν γήτριες δυνάμεις στο νησί. Επίσης, να μην μιλάει καμία χώρα ούτε της Ευρώπης ούτε ο ΙΕ ότι υπάρχει μια κατοχή 42 χρόνια κλείνουμε και παράλληλα ότι μια πόλη σε ολόκληρη είναι αμόχωστος, 42 χρόνια είναι νεκρή. Ο οποίος την έχει δει, δεν σπαράζει. Επίσης, υπάρχει ένα. Από απόσταση εννοώ έτσι. Ναι. Που σύνομαι το οποίο. Θάψανε ζωντανούς όλους τους στρατιώτες κάτω. Για την Κύπρο μιλάς τώρα. Στην Κύπρο, ναι. Το 1974. Υπάρχουν τάφοι που ήδη και στην Κύπρο αλλά και σε πόλεις της Τουρκίας που έχουν ταφεί ζωντανοί. Μάλιστα. Οι φίλοι μας απέναντι. Και οι καλοί γείτονες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Κώστα Μπουλακίδα που μας φέρνει φρέσκο ρεπορτάζ από την Βουλή. Τι έκανε ο Μπαρόζο. Αποδεικνύεται ότι όλοι παίρνουν το κατητήθηση του. Εξυπηρετεί όταν ήταν επίτροπο. Ανταμοιβή. Όλοι πληρώνουν και μετά είμαστε οι άτιμοι εμείς, οι μία έντιμοι. Όλοι καλά, και εδώ παίρνουν το κατητήθηση πολύ. Αλλά δηλαδή τόσο φανερά. Ναι. Η Goldman Sachs τον παίρνει αμέσω. Ναι. Μπορεί να εκτίμησε τα προσόντα του ανθρώπου. Είναι ντροπή του. Όπω και ο Σρέντερ, ο πρώην αντικαγκελάρη. Λοιπόν, περιμένει μια θέση. Κώστα Πουλακίδα, για να μας πεις τι γίνεται. Ήταν ο κ. Στουρνάρα σήμερα στη Βουλή. Ναι, σωστά. Πες μας, γιατί έχει ένα-δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Πολιτικής, αλλά είπε και περισσότερα πράγματα. Καταρχήν, το βασικό το οποίο είπε και αφορά τον κόσμο είναι ότι φέτος η εκτίμησή του είναι πως το πλεόνασμα του 2016 θα είναι στο 1%. Υπενθυμίζουμε ότι το πλεόνασμα με βάση το μνημόνιο θα πρέπει να είναι στο 0,5% για να μην ληφθεί κόφτης. Ο κ. Στουρνάρας λοιπόν λέει πολύ άνετα ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό το όριο, θα είμαστε το 1% που χορηγεί λίγο παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα μέχρι και τον Απρίλιο του 2017 δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα. Επομένως δίνεται ένα. Άρα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του. Οι οποίες επιβεβαιώνονται γιατί έχουμε φτάσει πια και στο πρώτο εξάμεινο. Ναι. Δεν το είπε εν τη ρήμη του λόγου του, γιατί και ναι. Είναι και γνωστή και η εκτίμηση που τρέχει ο κ. Στουρνάρας για την κυβέρνηση. Μάλλον η κυβέρνηση για τον κ. Στουρνάρα. Το τελευταίο διάστημα, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω να είναι και σε αψημαχίε. Ναι, σήμερα έχει και παρασκήνιο από τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο χρόνο δεν είναι. Νομίζω και ο Άρης. Όχι, πριν από 10 μέρες που υπενθυμίζω ότι ο κ. Παπάς μιλούσε για τον ρόλο του κ. Στουρνάρα στη Βουλή. Η ιστορία των τραπεζών. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι και αθώος ο ρόλος. Αυτό είναι ψήμος ο έρωτας, αλλά υπάρχει. Το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι. Είναι ότι αυτό που ουσιαστικά μας λέει ο κ. Στουρνάρας είναι ότι μέχρι και τον Απρίλιο του 2017 δεν θα έχουμε ανάγκη δημοσιονομικών μέτρων. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα να πάρουν να αυξηθούν φόροι, ΦΠΑ, να μειωθούν μισθοί και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ένα το οποίο είπε. Το δεύτερο το οποίο μας είπε είναι ότι μας αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει σήμερα στους θεσμούς, απέστειλε μια επιστολή με την οποία τους προτείνει μέτρα για τη χαλάρωση του capital control. Ποια είναι τα μέτρα αυτά? Είναι το νέο χρήμα να μην υπόκειται στα capital control, δηλαδή που εισβάλλει χρήματα μέσα να μπορεί να τα αναλαμβάνει εκτός, χωρίς όριο. Ναι. Το δεύτερο είναι. Ναι, ο οποίος φέρει χρήματα, συγγνώμη, από το εξωτερικό ή ο οποίος πάει και καταθέσει. Τις νέες καταθέσεις μετρητά. Τις νέες καταθέσεις μετρητά. Σε στρώματα, σε σεντούκια, σε μπαλούρ. Νέο λογαριασμό κατάθεσης που δημιουργεί. Όχι, παιδιά, άλλα έχει πει. Αυτό είπα. Ότι με φόρο και στην αυγή που είχε δώσει την περασμένη Κυριακή. Για τα χρήματα απ' έξω. Μιλούσε από στρώματα και λεφτά απ' έξω. Ότι θα πάνε με 52%. Όχι, για τα στρώματα. Αυτά είναι η νομιμοποίηση των καταθέσεων του εξωτερικού που θα εισαχθούν στην Ελλάδα. Αν δεν έχουν δηλωθεί. Που δεν έχουν αποκτηθεί. Για αυτά τα χρήματα τώρα που μιλάνε ώστε να μην υπόκειται σε capital controls, είναι αυτά που κινούνται, αν θυμάστε, την περίοδο αυτή από πέρυσι μέχρι τώρα, που είναι τα capital. Ένας χρόνος. Έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα περί τα 35 με 40 δισεκατομμύρια. 45 δισεκατομμύρια. Είναι λιγότερο, εν πάση περιπτώσει. Έχουν επιστραφεί ορισμένα, έχουν επιστρέψει άλλα δύο. Αυτά λοιπόν κινούνται από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν είναι δηλωμένα. Όχι, στο δηλωμένο. Με τον κύριο Προβόπουλο είχε δώσει μία κατάσταση με 52.000 καταθέτες που δεν δικαιολογούνται. Ναι, αυτά είναι άλλα. Εδώ τα χρήματα που έφυγαν λίγο πριν επιβληθούν τα capital controls
που πηγαίνανε νομίμως στις τράπεζες, θυμάστε εκείνο το πάρτι που γινότανε, βγήκαν από το τραπεζικό σύστημα περί τα 38 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά ήταν νόμιμα, φύγαν από λογαριασμούς και βρίσκονται στα στρώματα ή οπουδήποτε. Να, μετά τη συνέντευξη στην Αυγή, επήρα τον υπεύθυνο Δημήτρη Μακανέλη της Τράπεζας Ελλάδος και ζήτησα διευθυνήσεις. Θα πληρώσουν φόρο, το άλλο. Η απάντησή του δεν δίνει τίποτα παραπάνω από αυτό που έδωσε. Είναι οι αδήλωτες καταθέσεις του εξωτερικού. Οι αδήλωτες καταθέσεις του εξωτερικού. Τώρα δεν μιλάει για αυτό. Συζητάμε τώρα. Για άλλο πράγμα. Είναι τα χρήματα. Δεν είναι οι αδήλωτες καταθέσεις. Αυτά που φύγανε είναι και πήγαν στο εξωτερικό. Και πήγαν στο εξωτερικό, αλλά τώρα μιλάμε, αν καταλάβαμε καλά. Αυτό και το οποίο συζητάμε. Μιλάμε τώρα, για τα χρήματα που έχουν βγει από τις τράπεζες και είναι στα σπίτια. Σύστημα, είναι στα σπίτια. Και αυτά, και στα στρώματα. Και στα στρώματα, ναι. Όχι, και στα στρώματα. Δηλαδή, εγώ, αν πάω να ανοίξω αύριο ένα λογαριασμό, θα μου κρατήσω το 50% από ας χρήματα ναι. Τα οποία. Όχι. Τα έχει δικαιολογεί το πόθεν έσχεσμο μου των 5 τελευταίων χρόνων. Δεν είναι δηλωμένα σου. Πώς. Μα τι δηλωμένα θα είναι. Άμα μισό λεπτό γυμάκι, αν κάποιο έχει 100.000 εισοδήματα. Μισό λεπτό γυμάκι. Έχει 100.000 εισοδήματα τα 5 τελευταία χρόνια, λέω εγώ, από 100.000 και πάει σήμερα που δεν επιτρεπόταν. 10 χρόνια. Θα πάει 10 χρόνια άμα τα δικαιολογούνται από δηλώσεις. Άμα δικαιολογούνται από δηλώσεις. Αν κάποιος πήρε το εφάπαξ του, ας πούμε, το 2010, 50.000 ευρώ. Και δεν το βάλε στην τράπεζα, το βάλε στο σιρτάρι του, το βάλε στο στρώμα. Τότε που μπορούσε να το πάρει. Τώρα που θα το καταθέσει, αφού έχει το αποδεικτικό στοιχείο. Δεν είναι δηλωμένα στις τράπεζες. Στις τράπεζες δεν σου παίρνει χαρτί αν έχει δηλώσει τα λεφτά αυτά. Ναι. Δεν παίρνει χαρτί, αλλά. Όχι, αλλά τα δικαιολογεί. Είναι μια αποζημίωση. Επιμένω με την υπόθεση Προβόπουλου. Οι 52.000 έδωσε καταστάσεις που από την έρευνα φαινόταν. Θα σου πω ένα το συγγενικό, συγγενικό μου πρόσωπο. Απέσυρε την περίοδο εκείνη πρώτων Capital Controls 15.000 ευρώ από το τραπεζικό του λογαριασμό. Για να γίνει σαφές. Αυτό λοιπόν νομίμως πήρε από το λογαριασμό του 15.000. Το που τα έχει δεν ξέρω. Σε γλάστρες πίσω από κάδρα δεν ξέρω. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν επανακατατέθηκαν. Στο διάστημα αυτό. Αυτά τώρα τους λέει, ελάτε να τα βάλετε στο τραπεζικό σύστημα. Είναι νόμιμο, φαινότανε. Στην φορολογική μας δήλωση ολουνών περνάει αυτόματα και θα δούμε αν έχουμε οποιαδήποτε κατάθεση. Αυτά τα χρήματα λοιπόν είναι νόμιμα. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Είπε και τη λέξη στρώματα. Ακριβώς αυτό. Και στην ερώτηση, στην θέση του αυτή, ερώτησα. Θα φορολογηθούνε. Αν ήταν έτσι, θα λέει, ναι, δεν θα φορολογηθούν. Μα δεν θα φορολογηθούν, είναι νόμιμα. Είναι... Μα θα το έλεγε ευθέως. Είναι από φορολογημένα χρήματα. Κάτι... Όταν κάποιο νομοσχέδιο μιλάει για επαναπατρισμό χρημάτων, δεν είναι καινούργια ιδέα. Αυτό έχει γίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν είναι επαναπατρισμό. Ο κύριος Αλεξιάδης καθαρά το έχει πει. 52%. Να καταλάβετε τι λέω. Αυτό δεν είναι επαναπατρισμό. Δεν είναι θέμα παράνομο. Αυτό δεν είναι επαναπατρισμό. Μα δεν είναι επαναπατρισμό. Στην πατρίδα είναι. Περιμένετε να δείτε. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά είχε φύγει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων, των καταθέσεων. Στη συνέχεια, μετά το τέλος του 2014. Υπήρξαν και τα χρήματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Καψόχας. Τα που λέτε εσείς 30-40. Έχουν γίνει και τα δύο. Ναι. Αλλά επί κυβερνήσεως Σαμαρά, σύμφωνα, πριν από τις εκλογές του 2015, είχαν φύγει 110. Ναι. Λοιπόν, αυτό φαίνεται εύκολα άμα δείτε ποιες ήταν οι καταθέσεις το 2013 και ποιες γίνανε τέλος 2014. Αυτό που εγώ πιστεύω από αυτό που διαβάζω και εγώ στον τύπο είναι ότι μιλάμε για ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στην Ιταλία και στο Βέλγιο και στην Ελλάδα. Σε κάθε ρεπορτάζ και τη Αυγή στην Κυριακή. Όχι, θα μιλάει με το φόρο που ήταν την εποχή που καταθέτει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δεν αναφέρεται στα λεφτά. Μόνο. Και ποια είναι, πώς θα ξεχωριστούν τα λεφτά. Που λέει ο κύριος Καψόχας. Πώς θα ξεχωριστούν, λέω εδώ. Μπορώ να σας πω κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι. Θα το λέγανε ευθέως στον τύπο. Πρέπει να πιάσει μεγάλο ψάρι. Δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο για αυτά τα λεφτά που είναι στα στρώματα εδώ. Παρά πιάσει λεφτά. Δεν θα μπουν τίποτε εάν δεν είναι ξεκάθαρα ότι τα βάζει μέσα. Επειδή το έχω κάνει. Και ότι δεν θα τα. Ότι είναι. Τα νομιμοποιείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Το να πάρεις τις προσωπικές σου καταθέσεις και να τις κρατήσεις. Μα μπορεί να μην είναι δηλωμένες. Μισό λεπτό. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Είναι δηλωμένες και φαίνονται. Σου είπα χαρακτηριστική περίπτωση. Άνθρωποι που έχουν. Όχι, εντάξει, συμφωνώ. 10-15.000 ευρώ. Το Υπουργείο Παναγών άλλα λέει εσωτερικά. Μισό λεπτό. Έχω κάνει. Όχι, εγώ μίλησα με τον κύριο Αλεξιάδη. Μα έχω κάνει ρεπορτάζ. Είναι άλλα αυτά. Είναι ο επαναπατρισμός. Είναι οι αδήλωτες καταθέσεις οι οποίες. Είναι απαλού. Αυτά τα χρήματα ήταν και δηλωμένα και κατατεθειμένα.
Αυτή τη στιγμή μιλούν λοιπόν, η ανάγκη του τραπεζικού συστήματος είναι να αποκτήσει ρευστότητα. Βρήκαν ένα κίνητρο. Η κατάσταση 52.000 καταθέτες που ήταν αδικαιολόγητα. Άλλο τα αδικαιολόγητα. Ναι, μα αυτά από τράπεζες. Από τράπεζες. Ναι, αλλά αυτό που λέει τώρα δεν μιλάω εγώ γι' αυτό. Εγώ λέω για τα capital controls. Αυτό που λένε είναι για, κάτι άλλο, για κάποιο άλλο χρήμα. Μην μπερδευόμαστε. Είναι να το δει το χρήμα, ποιο είναι. Ναι. Ποιο χρήμα είναι. Το χρήμα το οποίο βγήκε νομίμως και έφυγε για από τις τραπεζικούς οδούς. Μέσα από την τράπεζα της Ελλάδας βγήκε, Κώστα μου. Με τον Πρωβόπουλο. Θυμάστε ότι φύγανε 40. Δέστε κανένα δημοσίευμα της Κυριακής. Όλες οι εφημερίδες έλεγαν θα φορολογηθούν με το φόρο που αποκτήθηκαν. Με το φόρο που αποκτήθηκαν. Από την αρχή της κρίσης. Να γίνουμε σαφείς. Ναι. Από την αρχή της κρίσης, γιατί εδώ... Θα το ξεκαθάρισε και στον Άρα, στην ερώτηση που έκανα εγώ. Από την αρχή της κρίσης, οι τραπεζικές καταθέσεις, μιλάω για το 2010, ήταν 245 δισεκατομμύρια. Σωστό. Αυτή τη στιγμή είναι 120. Σωστό. Λείπουν 125 δισεκατομμύρια. Ναι. Αυτά τα 125 δισεκατομμύρια δεν φύγαν το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα που μιλάμε τώρα... φύγανε 38 με 40 δισεκατομμύρια. Έχει υπολογιστεί και έχει ελεγχθεί ότι τα χρήματα που φύγανε την περίοδο που γινόταν πάρτι στις τράπεζες και στα ATMs που βγάζανε σαν τρελή χρήματα φύγανε νομίμως από τραπεζικούς λογαριασμούς και το 90% αυτών των χρημάτων δεν βγήκε εκτός συνόρων. Είναι εντός Ελλάδος. Άρα είναι νόμιμο. Διαφωνούμε στο εξής. Τα λεφτά στις κατάθεσεις αν είναι νόμιμα. Είναι νόμιμο, ρε Μακή. Σου ζητάει η τράπεζα κανένα χαρτί. Όταν πάρει καταθέσεις λεφτά. Ναι, από ένα ποσό και πάνω σου ζητάει. Και ο λογαριασμός. Συγγνώμη. Μακή, με συγχωρείς. Εγώ δεν το ξέρω όσο σωτήρης. Κυριακή κοντή γιορτή. Μισό λεπτάκι. Όταν το 2010 ή 8 ή 9 ή 7 πήγαινες με 20.000 ευρώ στην τράπεζα, όποιος πήγαινε, τον ρωτούσε που τα βρήκε η τράπεζα, τα 20.000. Υπήρχε νόμος τότε και ίσχυε αυτός ο νόμος και εφαρμοζόταν από τις τράπεζες, βεβαίως. Δεν μπορούσε ο καθένας. Τώρα είναι πάνω από 5.000. Τώρα νομίζω πάνω από 5.000. Και τώρα, για να κάνεις και τραπεζικά να κάνεις μια συναλλαγή, θα πρέπει να γράψεις το λόγο που κάνεις την συναλλαγή. Για να είναι μια στιγμή, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί η διαφορά που υπάρχει, εγώ ας πούμε έχω την άποψη ότι αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κουρής είναι σωστό, αλλά είναι μάλλον παρεξήγηση. Δηλαδή, λέει ο κύριος Καψόχας ότι η κυβέρνηση θα φέρει ένα νομοσχέδιο που θα πάει να πιάσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μόνο αυτά τα 38-40, αυτό λες. Αυτό ακριβώς είναι που είπαμε στην ουσία. Αυτό... Δεν θα είναι το νομοσχέδιο όμως. Δεν θα είναι, ακριβώς δεν θα είναι νομοσχέδιο. Αυτό που είπανε και συζητάει ο Στουρνάρας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα μιας κάποιας χαλάρωσης τουλάχιστον στους καινούριους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν, νόμιμους. Δηλαδή, στην ουσία τι κοιτάνε. Όλο αυτό το χρήμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στην Ελλάδα αλλά κρατημένο σε σεντούκια ή στα στρώματα που λέγαμε πριν, να ξαναμπεί στο τραπεζικό σύστημα και δίνει κίνητρο... Ναι, το χρήσιμο, απλώς όμως θα αρκούσε του κύριου Στουρνάρα μια δήλωση μονάχα. Ναι. Τα βάζει τα λεφτά και δεν έχετε καμιά ποινή. Αυτό είναι θέμα του κύριου Στουρνάρα, να το ξεκαθαρίσει. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, με ξεκάθαρα. Ούτε θα συζητήσω αυτό, τίποτα. Τα αδήλωτα χρήματα του εξωτερικού. Αν το κάνει αυτό, θα σα δει πολλοί κόσμο. Θα γίνει. Μεγάλη άποψη. Θα σα δει και πολλοί κόσμο. Τα αδήλωτα χρήματα του εξωτερικού θα μπορούν να έρθουν με τον νόμο. Αυτό το οποίο αναφέρει σε μένα. Τα χρήματα για τα οποία συζητάμε τώρα είναι τα χρήματα τα οποία φύγαν το τελευταίο. Γιατί δεν έχουμε το κι αυτοί μας έχουν όλοι τόσο πολλά λεφτά. Χρήματα φορολογημένα. Όχι, στα στρώματα λένε. Στα στρώματα δεν τα έχουν. Είναι πάνω από 30 δις στα στρώματα. 2.000, 3, 4, ναι. Τι σημαίνει λοιπόν η χαλάρωση των capital control. Σημαίνει ότι θα έχουμε το νέο χρήμα να μην υπόκειται στα capital control. Σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να αποπληρώσει το δάνειό του πλήρως, να φύγει δηλαδή από το χρέος. Σημαίνει ότι θα αυξηθεί. Δεν μπορούσε να γίνει τώρα αυτό, έτσι όχι, είναι. Απαγορεύεται. Όχι, απαγορεύεται. Ναι, ναι. Θα αυξηθεί το ποσοστό ανάληψης μετρητών από 10
30% που είναι σήμερα, στο 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που είναι από το εξωτερικό και σημαίνει και δυνατότητα ανάληψη μετρητών έως 840 ευρώ την εβδομάδα. Τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, αν κάποιο δεν πάρει 420 τη μία, να μπορεί να έχει την ευχαίρεια να πάρει την επόμενη 520. Αυτό ναι, αυτό στην καθημερινότητα δεν αρέσει πάρα πολλά πράγματα. Διευκολύνει λίγο του κάποιου που μπορεί να ξεχάσουν, που μπορεί να προλάβανε, που μπορεί να κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, πάντω είναι εντάξει. Ένα βήμα είναι, το θέμα είναι. Το θέμα είναι τι, να με ποια ποινή και αν θα μπει φόρος. Για τα αδήλωτα του εξωτερικού, που είναι, που είναι άλλα χρήματα. Όχι, αυτά λοιπόν, είναι μέσα, αν είναι δηλωμένα. Στην ευκαιρία που μιλάμε για, για τις έσοδα ή τα αδήλωτα του εξωτερικού, να αναφερθώ σε μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, πρόσφατα τώρα έχει βγήκε, η οποία ενδιαφέρει χιλιάδες κόσμου, κυρίως Ελλήνων, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας? Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι κάποιος ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό και έχει εισοδήματα από το εξωτερικό, εφόσον φορολογηθεί στη χώρα στην οποία εργάζεται, δεν θα φορολογείται και στην Ελλάδα. Ναι. Θα μου πείτε, αυτό είναι λογικό. Όχι, ναι, ναι. Ελάτε όμως. Το ανακοινώσανε προχτές. Βεβαίως. Ελάτε όμως που το κράτος δεν είναι λογικό. Εάν όμως υπάρχει ένα ζευγάρι. Υπάρχει και ένα παιδί που εργάζεται στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτοικος Ελλάδας και έχει και σπίτι. Καλό και οικογένεια, του ζητούσαν διπλό φόρο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό, να πάμε στον Άρη. Πού θες να πάμε εκεί, γιατί στράφεις στον Άρη, τι? Έχεις τουρνέρα ο Άρης. Όχι, θα μας πεις εσύ από τη Βουλή πρώτα το τελευταίο, ναι, και να συμπληρώσω για τον κύριο Στουρνάρα. Όχι, γιατί από εκεί ξεκινάει το ρεπορτάζ, είναι από τη Βουλή, από την τοποθέτηση είχαμε ένα του κεντρικού τραπεζίτη. Ρωτήσαν πολλές φορές, πολλοί βουλευτές τον κύριο Στουρνάρα και πολλές φορές το ρωτήσαν για το θέμα του αφελινισμού των τραπεζών. Και το έφεσε και η Νέα Δημοκρατία. Πώς το πω. Δεν έχει πάρει θέση. Κάλιο αργά πάρα πολύ. Την εβδομάδα είχε καταθέσει μια ερώτηση κυρίω με πρώτη υπογράφη τον κύριο Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέως. Και με υπογραφές με Μαράκη, Σαμαρά, Πλακιωτάκη. Να πάρει θέση. Εμένα κάποιος μου είπε, ένα πουλάκι μου είπε βέβαια, αλλά ο Άρης το ξέρει καλύτερα αυτό, αν ισχύει, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την ερώτηση αυτή δεν ήταν υπόψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να πω, να συμπληρώσω το κόμμα. Υπάρχει πάντως ενόψη να το πω κομμάτι του Στουρνάρα για να το πούμε. Σας παίρνω το ψωμί το δικό σας. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν σήμερα ήταν πολύ αιχμηρός για το θέμα του αφελινισμού. Έλεγε δεν υπάρχει αφελινισμός. Είναι ξενοφοβική ρητορική. Είναι ξενοφοβική ρητορική. Να δούμε τα ξένα φαντς δεν είναι κοράκια. Είναι διεθνιστής ο κύριος Στουρνάρας, παιδί μου. Ίσα-ίσα λέει ότι μπορούν να βγουν καλύτερα στελέχη βάσει τον νόμο που έχει ψηφιστεί. Και αυτό αποδίδεται εν μέρη. Αυτός ο κατηγορηματικός τόνος που είχε αποδίδεται εν μέρη και στην ενόχλησή του για την ερώτηση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία τότε, την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί έλεγε ότι δεν έχει τοποθετηθεί. Δεν πήραν την αδειά του προηγουμένως πριν το καταθέσουν. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγε ο Κώστας τώρα, να συζητήσουμε το εξής. Αν ήταν ενήμερη ή όχι η ηγεσία, αυτό που είπες νωρίτερα, η ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι ξέρω. Για τον αφελινισμό των ελληνικών τραπεζών ήταν. Δεν ήταν ενήμερη για την διαδικασία της κατάθεσης ερώτησης. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το γεγονός ότι την ερώτηση, την πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση για τη συλλογή των υπογραφών ανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής. Ο μικρός, ο των Σερών. Ναι, έχει τη σημασία του, καθώς δεν έγινε μόνη της, δεν έγινε μόνη της αυτή η κίνηση. Όπως και ποιοι υπογράψαν. Ήταν και γνώση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Αυτό έχει τη σημασία. Όπως και ποιοι υπογράψαν. Επίσης, ποιοι υπογράψαν. Εμένα με παραξένησε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπέγραψε ο κ. Σαμαράς. Και εμένα το ίδιο. Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια όχι alter ego, αλλά τουλάχιστον τακτικότατο συνομιλητής του κυρίου Στουρνάρα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν υπουργός οικονομικών, ακριβώς, ενός συνομιλητής του. Τώρα να υπογράφει η ερώτηση ο κύριος Σαμαράς για τον αφιλινισμό ή όχι των τραπεζών. Και για τις ευθύνες ενδεχόμενες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι. Να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, πληροφορήθηκα επίσης ότι συγκέντρωνε και ο ίδιος υπογραφές. Δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία να καλέσει στο τηλέφωνο βουλευτές να υπογράψουν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να εξηγηθεί όμως από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Τι άλλαξε, αν άλλαξε κάτι, μάλιστα, σε σχέση με τον κύριο Στουρνάρα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το τι οικονομικοί παράγοντες θέτουν θέμα αφιλινισμού των τραπεζών. Και ποιες είναι οι επαφές που ενδεχομένως έχει τμήμα του εγχώριου πολιτικού κατεστημένου. Αν συνομιλεί με οικονομικούς παράγοντες, πώς συνομιλεί, σε ποιο επίπεδο και τι ακριβώς υπηρετεί και τι ακριβώς προστατεύει.
γιατί ακριβώς θέλει να τονίσει με αυτές τις κινήσεις, με αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί πολλές φορές οι ερωτήσεις δεν είναι και αθώες. Προφανώς υπάρχει θέμα αφιλινισμού των τραπεζών. Προφανώς υπάρχει ζήτημα με το ποια θα είναι τα μέλη του Χουσού. Αυτό που είπε ο κύριος Κουρής, έρχεται Πολωνός, ο οποίος θα προεδρεύει του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Γεννάται ένα μεγάλο θέμα το τι γίνεται την επόμενη μέρα. Πέρα από το πολιτικό ή το παραπολιτικό, για το αν ο κύριος Καραμαλής ή αν ο κύριος Σαμαράς ή αν ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε την ερώτηση των βουλευτών του. Αν όμως υπάρχει ένα ζήτημα άλλο. Όταν μια μεγάλη ομάδα βουλευτών καταθέτει ερώτηση, συγγνώμη Κώστα, καταθέτει ακριβώς ερώτηση για τον αφιλισμό των τραπεζών και η ηγεσία του κόμματος δεν το γνωρίζει, κάτι δεν κάνει καλά η ηγεσία και δεν έχει πάρει και θέση και δεν έχει πάρει και θέση. Και την ίδια στιγμή συναντάτε με φαντ τα λεγόμενα κοράκια στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, και την ίδια στιγμή επικρίνω τον Πρωθυπουργό που πήγε ένα ενδιαφέρον και σημαντικό ταξίδι στην Κίνα για να φέρει επενδύσεις, και την ίδια στιγμή συναντώνται με 100-150 εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων. Υπάρχει αντίφαση. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, γιατί εγώ θέλω να πω είναι εντυπωσιακό, επειδή έχουμε θητεύσει τη Βουλή πολλά χρόνια, όλοι μας εδώ. Το να συγκεντρώνεται, πώς ήταν υπογραφές, σε μια ερώτηση 42 βουλευτών. Ναι. Και μάλιστα όχι όποιον και όποιον. Δηλαδή η μισή και πλέον κοινωνική ομάδα. Ναι. Και να μην το πάρει πρέφα. Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία του Νέα Δημοκρατία δεν κάνει καλά τη δουλειά τη. Δεν έχει καλούς τοποτηρητές. Το πήρε μετά. Όχι. Αυτό δεν έχει. Όπως η διαφωνία στην ερώτηση. Μπορεί και να έχει διαφωνία. Οπότε είναι ζήτημα. Όχι, όχι. Δεν έχει διαφωνία. Αλλά πάντως. Γιατί οι ερωτήσει αναφέρονται συγκεκριμένα. Αυτές οι ερωτήσει. Με τέτοιο ευρώ, όσοι έχουμε εμπειρία κοινοβουλευτική, ξέρουμε ότι δεν κατατίθεται έτσι στην τύχη. Είναι άλλο πράγμα να μην το ξέρει. Σωστά το λες. Και άλλο να μην θέλει να το ξέρει και να μην θέλει να υπογράψει. Αυτό μπορεί να γίνει πακέτο μαζί. Υπάρχει και το σενάριο που είναι το πιο πιθανό. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν συγκεντρώνει τόσο μεγάλο αριθμό βουλευτών, είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι δεν γνωρίζει η ηγεσία του κόμματος τι ακριβώς γίνεται. Αν θέλει να υπογράψει, κάποιοι μπορεί να δεχόμαστε. Δεν θέλει να τοποθετηθεί για συγκεκριμένου λόγου. Να τοποθετηθούμε σε αυτό. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα τοποθετηθούμε και σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα πούμε και για τα εργασιακά, θα πούμε και για τον εκλογικό νόμο, θα πούμε πολλά ακόμα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.